Κυρία Παναγιώτου, καλημέρα σας. Τελικά η κρίση μας κάνει να μας επιβάλλει να είμαστε πιο προσεκτικοί και με την διαχείριση των απορριμμάτων και με την ανακύκλωση. Μας υποχρεώνει να βάλουμε και την οικονομική διάσταση μέσα στα θέματα του περιβάλλοντος, κάτι το οποίο περιέχεται έτσι και αλλιώς στα θέματα της οικολογίας, απλά ήταν κάτι που δεν ήταν πάρα πολύ καλά εμπεδωμένο. Γιατί γνωρίζουμε σήμερα ότι τα υλικά έχουν αξία, τα απορρίμματα έχουν αξία. Και όταν λέμε αξία, έχουν αξία για το περιβάλλον, για την ποιότητα της ζωής μας, αλλά και αξία χρηματική. Μέσα από τη σωστή διαχείριση μπορούμε να έχουμε νέα προϊόντα, νέες θέσεις εργασίας. Και αυτός ο προβληματισμός άρχισε να συζητείται και εκεί που παίρνονται οι πολιτικές αποφάσεις, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Μάλιστα. Το κράτος θα μπορούσε να θέσει το παράδειγμα, ούτως ώστε και οι πολίτες και οι επιχειρήσεις να είναι πιο προσεκτικοί και όχι μονάχα το παράδειγμα, αλλά με τρόπους να επιβάλλει, ούτως ώστε να είμαστε πιο προσεκτικοί. Υπάρχουν νομοθεσίες, υπάρχουν στρατηγικές και πολιτικές. Αυτό που μένει είναι η υλοποίηση του σε ένα μεγαλύτερο βαθμό. Γιατί αρκετά προγράμματα είναι τροχιοδρομημένα. Δεν μ' αρέσει να μηδονίζω τις προσπάθειες που έχουν γίνει μέχρι τώρα. Αλλά ίσως είναι η στιγμή να δοθεί μια δυναμική όθηση σε αυτές τις στρατηγικές για να έχουμε και ένα πιο απτό και γρήγορο αποτέλεσμα.